Θα συνεχίσουμε βλέποντας τις δομές του μεσοθωρακίου. Το μεσοθωράκιο εντοπίζεται στο μέσον της θωρακικής κοιλότητος μεταξύ των δύο υπεζωγωτικών κοιλοτήτων που περιέχουν τους πνεύμονες. Το άνω όριο του μεσοθωρακίου είναι το άνω θωρακικό στόμιο, το κάτω όριό του είναι το διάφραγμα και εκτείνεται από την οπίσθια επιφάνεια του στέρνου μέχρι την πρόσθια επιφάνεια της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Το μεσοθωράκιο διακρίνεται σε μία άνω και μία κάτω μοίρα. Αυτό γίνεται αν φέρουμε μία εγκάρσια γραμμή ή αλλιώς ένα επίπεδο το οποίο περνά από την γωνία του στέρνου και φέρεται ευθεία προς τα πίσω. Η κάτω μοίρα του μεσοθωρακίου διαιρείται περαιτέρω σε μία πρόσθεια, σε ένα πρόσθιο τμήμα, σε ένα μέσο τμήμα και σε ένα οπίσθιο τμήμα. Αυτή η διαίρεση γίνεται από την πρόσθεια και την οπίσθια επιφάνεια του περικαρδίου. Το πρόσθιο τμήμα έχει μικρό εύρος, εκτείνεται από την οπίσθια επιφάνεια του στέρνου μέχρι την πρόσθεια επιφάνεια του περικαρδίου. Το μέσο τμήμα ουσιαστικά περιβάλλει την καρδιά και το περικάρδιο και το οπίσθιο τμήμα του κάτω μεσοθωρακίου εκτείνεται μεταξύ του οπίσθιου τυχώματος του περικαρδίου και της πρόσθειας μοίρας της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Τα περιεχόμενα του δεξίου άνω μεσοθωρακίου που φαίνονται σε αυτό το πρόπλασμα είναι ο ισοφάγος και το δεξιό πνευμονογαστρικό νεύρο. Είναι η άνοκυλη φλέβα που φαίνεται να σχηματίζεται από την δεξιά και την αριστερή βράχιο-κεφαλική φλέβα, καθώς και η δεξιά βράχιο-κεφαλική αρτηρία που θα δώσει τη δεξιά υποκλίδια και την δεξιά κοινή καροτίδα. Δεν μπορούμε να δούμε την τραχεία που η θέση είναι περίπου σε αυτό το σημείο, λεμφαγγεία και το παλίνδρομο λαργικό νεύρο. Όπως βλέπουμε δεξιά, τα όρια του άνω μεσοθωρακίου ουσιαστικά καθορίζονται από την μετάπτωση της αζύγου φλέβας στην ανοκυλή φλέβα. Στο πρόσθετο τμήμα του κάτω μεσοθωρακίου δεξιά υπάρχει συνδετικός ιστός, λεμφαγγεία και κλάδι των εσωθωρακικών αγγείων, ενώ στο μέσο μεσοθωράκιο δεξιά βλέπουμε κατά κύριο λόγο τις δεξιές καρδιακές κοιλότητες και τα ενδοκαρδιακά αγγεία. Στο μέσο μεσοθωράκιο φαίνεται επίσης το φρενικό, υπάρχει επίσης το φρενικό νεύρο με τα περικαρδιοφρενικά αγγεία, ο δεξιός κύριος βρόγχος με τους λοβαίους βρόγχους του και τραχιοβρονχικά λεμφογάγγλια. Στο πίσω τμήμα του δεξιού κάτω μεσοθωρακίου αναγνωρίζουμε τον ισοφάγο με το δεξιό πνευμονογαστρικό νεύρο, την τμήμα της κατιούσας θωρακικής αορτής με το μείζον σπλαχνικό νεύρο, την άζυγη φλέβα και επίσης υπάρχει και ο μείζον θωρακικός πόρος. Στο αριστερό άνω μεσοθωράκιο αναγνωρίζουμε κυρίαρχα το αορτικό τόξο με τους δύο εδώ κλάδους του, δηλαδή την δεξιά υποκλίδια αρτηρία και τη δεξιά κοινή καροτίδα. Αναγνωρίζουμε το αυτόνομο καρδιακό πλέγμα σε αυτή την περιοχή και τον αρτηριακό σύνδεσμο μεταξύ αορτικού τόξου και πνευμονικής αρτηρίας. Επίσης βλέπουμε την αριστερή βραχιοκεφαλική φλέβα και τον ισοφάγο και στο αριστερό άνω μεσοθωράκιο αναγνωρίζεται και ο μείζον θωρακικός πόρος. Εδώ να πούμε ότι στο άνω μεσοθωράκιο συναντούμε και το υπόλοιμα ουσιαστικά του θύμου αβένα στους ενήλικες. Ο θύμος αβένας στα παιδιά βρίσκεται επίσης στο άνω μεσοθωράκιο και έχει μεγαλύτερο μέγεθος. Στο πρόσθιο τμήμα του αριστερού κάτω μεσοθωρακίου εντοπίζονται όπως και δεξιά συνδετικός ιστός, κλάδι των εσωθωρακικών αγγείων και λεμφαγγεία, ενώ στο μέσο τμήμα του αριστερού κάτω μεσοθωρακίου βλέπουμε επίσης τις αριστερές αυτή τη φορά καρδιακές κοιλότητες, την αριστερή πνευμονική αρτηρία, τις αριστερές πνευμονικές φλέβες και επίσης αναγνωρίζονται ο αριστερός κύριος βρόγχος, το αριστερό φρενικό νεύρο και τα περικαρδιοφρενικά
Αγγεία. Και τέλος, στο οπίσθιο τμήμα του αριστερού κάτω μεσοθωρακίου αναγνωρίζουμε την κατιούσα θωρακική αορτή, τον ισοφάγο, το αριστερό πνευμονογαστρικό νεύρο και το σύμπλεγμα της ημιαζύγου και επικουρικής ημιαζύγου φλέβας.